ερωτήματα για να πάμε σε άλλα ζητήματα που έχουν ανοίξει εδώ και καιρό στην Κρήτη. Και τα έχουμε αναδείξει εδώ στην εκπομπή. Βεβαίως. Μιλάμε για την διδασκαλία της αλβανικής σε σχολεία της Κρήτης, όπου προέκυψε ένα θέμα με ακρότητες κάποια στιγμή. Από ό,τι φαίνεται, χοντρένει το πράγμα εκεί. Και αναφερόμαστε στο γυμνάσιο της Χρυσοπηγής Χανίων, εκεί όπου βρίσκεται ο Μάριος Διονέλης, για να μας πει τι ακριβώς έγινε και με ποια αφορμή, Μάρια. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι στο θέμα που αναδείξαμε και εδώ από την εκπομπή έχουμε και θετικές και αρνητικές εξελίξεις. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα μαθήματα αυτά καθ' αυτά, από την Κυριακή που μας πέρασε τα μαθήματα γίνονται ξανά. Ξεκίνησαν κανονικότατα. Στο υποδέχτηκαν σχολείο, τα 40 παιδί που στο σχολείο, μέσα στο σχολείο, τα υποδέχτηκαν τα παιδιά η ΕΛΜΕ, η τοπική κοινότητα, ο Δήμος Χανίων, κινήματα και φορείς που βρέθηκαν εκεί για να πούν καλώς ήρθατε και ότι σας δεχόμαστε και ότι θέλουμε να είστε κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Και αυτό είναι η θετική εξέλιξη. Βέβαια, για να φτάσουμε εκεί έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς, είχε γίνει η κατάληψη την οποία θυμάστε ότι την καλύψαμε και βεβαίως, τότε. Μιλήσαμε με τον διευθυντή την επόμενη μέρα. Το οποίο τελικά μας παραιτήθηκε. Είχε πει ότι θα... Ο οποίος παραιτήθηκε ο διευθυντής, γιατί θυμάστε, μας έλεγε κάποιες δικαιολογίες ότι δεν ήταν λόγω της κατάληψης η ακύρωση των μαθημάτων, η προσωρινή ακύρωση των μαθημάτων, αλλά για άλλους λόγους, επειδή ήταν μακριά το σχολείο κλπ. Και προέκυπτε από αυτά που μας έλεγε ο διευθυντής, Μάρια, να θυμίσουμε απλώς ότι ουσιαστικά έκαναν κουμάντο αυτοί οι ακραίοι, οι οποίοι δεν ήθελαν το αυτονόητο. Ακριβώς. Και οι οποίοι ακραίοι συνεχίζουν να υπάρχουν, Μαρία, στο σχολείο, γιατί τα πράγματα δεν πέρασαν τόσο εύκολα. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω ότι οι καθηγητές πήραν μια πρωτοβουλία, ξεκίνησαν μια ενημέρωση, μίλησαν με τους μαθητές τους. Κατέληξε σε αυτές τις δύο εβδομάδες που πέρασαν να γίνει μια ψηφοφορία στο σχολείο. Ψήφισαν 240 παιδιά και με συντριπτική πλειοψηφία, πάνω από 150, ψήφισαν να ξανάρθουν τα παιδάκια των Αλβανών μεταναστών στο σχολείο να κάνουν μάθημα. Και αυτή η απόφαση ήταν που δημιούργησε και νέες αντιδράσεις, καθώς η μειοψηφία του σχολείου επιχείρησε και να ξανακάνει κατάληψη και να εκφοβήσει τους καθηγητές και να υπάρξει μια ένταση στο σχολείο. Την ίδια μέρα που ξεκινούσαν τα μαθήματα, την Κυριακή, το πρωί έγιναν βανδαλισμοί στο σχολείο. Κάποιοι πέταξαν λάδια, πήραν αλυσίδες, κλείδωσαν τις πόρτες για να μην μπορούν να μπουν μέσα τα παιδιά. Παρενέβησαν τα συνεργεία του Δήμου Χανίων, άνοιξαν το σχολείο, καθάρισαν το σχολείο και τελικά ξεκίνησαν μαθήματα. Μάλιστα. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα κλίμα με μία, με μία μειοψηφία εκεί, ακραίοι, η οποία πιέζει. Οι οποίοι μπορούν να κάνουν κουμάντο με αυτόν τον τρόπο, να καταστρέφουν το σχολείο, να έχουν πρόσβαση μέσα, να κάνουν ό,τι κάνουν. Δηλαδή, βλέπουμε τις εικόνες και πραγματικά δεν μπορείς να πιστέψεις ότι είναι σχολείο αυτό. Καταλαβαίνετε τώρα ότι σε μια τοπική κοινωνία υπάρχουν όλων των ειδών οι απόψεις, προφανέστατα. Αυτοί λειτουργώντας με τη βία και με αυτού του τύπου τους βανδαλισμούς επιχειρούν να επιβάλλουν μια άποψη η οποία δεν είναι πλειοψηφούς. Αυτό είναι σαφές στο σχολείο. Σας είπα ότι ψηφίσαν τα παιδιά. Από τα 240 παιδιά, τα 150 ψήφισαν να ξανάρθουν τα παιδιά των Αλβανών μεταναστών. Τα μαθήματα γίνονται την Κυριακή. Αλλά κυριαρχούν οι ακραίοι όμως. Και το παραχωρούν. Παρά το γεγονός ότι όλοι. Δεν κυριαρχούν, Δημήτρη. Ναι, αλλά δημιουργούν θέματα, Μαρία. Δεν κυριαρχούν. Διότι γιατί τελικά... Πράγματι, η πλειοψηφία ζητάει το αυτονόητο. Αλλά... Το αυτονόητο ποιο είναι? Να κάνουν τα παιδιά αυτό που πρέπει να κάνουν. Όπως κάνουν και τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό. Να διδάσκονται τη γλώσσα τους. Αυτονόητα πράγματα δεν χρειάζεται να συζητάμε. Έρχονται λοιπόν οι ακραίοι αυτοί, δεν ξέρω τι ακραίοι είναι αυτοί και από ποιους χώρους. Αλλά φανταζόμαστε νομίζω οι περισσότεροι. Και δημιουργούν ζητήματα συνεχώς. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Εγώ θα έλεγα ότι η τοπική κοινωνία, γιατί την Κυριακή το απόγευμα έγινε μια γιορτή υποδοχής, ήταν εκεί η ΕΛΜΕ, ο Δήμος Χανίων, οι θεσμικοί φορείς και της εκπαίδευσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι άνοιξαν μια αγκαλιά για τα παιδιά αυτά και δημιούργησαν ένα κλίμα, γιατί θυμάστε ότι στην αρχή συζητούσαμε ότι θα φύγουν εκτός σχολείου ή θα ψάξουν έναν ιδιωτικό χώρο κάπου να γίνουν τα μαθήματα. Όχι, τα μαθήματα θα συνεχίσουν να γίνονται μέσα στο σχολείο. Μάρια, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.